Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και εγώ τρία πράγματα, λοιπόν. Στην τριετία αυτή, μεταξύ 2014 και 2017, ο κλάδος μας μπήκε σε μεγάλες περιπέτειες, ένας πυκνός χρόνος, πολιτικά, κοινωνικά, και έκανε δύο μεγάλες αποχές για τον κώδικα πολιτικής οικονομίας και για το ασφαλιστικό και υπέστη μία μεγάλη ήττα. Για την ήττα αυτή βεβαίως δεν θα έλεγα ότι ευθύνεται, ούτε θα είναι η πρόθεσή μου να αποδώσω ευθύνες αποκλειστικά στη διοίκηση του Συλλόγου. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι οι ήττες παράγουν κρίσεις και κρίσεις εκπροσώπησης. Επομένως, αυτές οι εκλογές βρίσκουν το δικό μας το κλάδο σε μια κατάσταση ρήξης της σχέσης του με το Σύλλογο. Είναι λοιπόν αυτές οι εκλογές μία από τις τελευταίες πιθανότητες τις οποίες έχει ο Δικηγορικός Σύλλογος να αποκαταστήσει μία επαφή με το Σώμα των Δικηγόρων. Για να ανασυγκροτήσει αυτή τη σχέση λοιπόν με το Σώμα των Δικηγόρων ο Σύλλογος, θα πρέπει να βρει έναν τρόπο προκειμένου ο ίδιος να συγκροτήσει την έννοια του δικηγορικού συνδικαλισμού. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει κατά τη δική μου την κρίση με έναν λόγο συντεχνιακό, με μάχες οπισθοφυλακής, σαν και αυτές που μερικές από αυτές τις δώσαμε την προηγούμενη τριετία, αλλά θα πρέπει να ανασυγκροτηθεί με βάση έναν λόγο ο οποίος θα είναι βαθιά κοινωνικός και θα επιχειρεί να αγκαλιάσει την πλειοψηφία των συναδέλφων και την πλειοψηφία του κοινωνικού σώματος. Θα έλεγα να δώσουμε μία αναφορά λοιπόν στις τρεις αρχές, τις οποίες τις βλέπουμε εδώ και σαν. Όχι τώρα, βλέπετε εμένα μάλλον, αλλά τις τρεις αρχές, τις οποίες βλέπουμε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Νίκου, για την δικαιοσύνη, για την επαγγελματική αξιοπρέπεια, για την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Για τη δικαιοσύνη, γιατί έχουμε μια δικαιοσύνη η οποία είναι δαπανηρή, αργή, αναποτελεσματική και πολλές φορές γεννά ερωτηματικά για την ορθότητα της κρίσης της. Σε αυτά πρέπει να παρέχουμε στο καθένα ξεχωριστά. Δεν θα σας πω το πώς, για να μην καταχρασώ τον χρόνο. Για την επαγγελματική αξιοπρέπεια, τα είπε πάρα πολύ καλά ο Νίκος, δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Για την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, διότι ζούμε σε μια συνθήκη κρίσης. Την κρίση την πληρώνουν τα δικαιώματα και τα ατομικά και τα κοινωνικά, ιδίως σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Θα πρέπει λοιπόν ο Σύλλογος να ορθώσει εκεί πέρα το ανάστημά του και να δώσει φωνή σε αυτούς που δεν έχουν φωνή, να δώσει φωνή σε αυτούς οι οποίοι πλήττονται κυρίως από την κρίση. Αν ανασυγκροτηθεί με αυτόν τον τρόπο, αν επιδιώξει τέτοια παρέμβαση να έχει, τέτοιο λόγο να αρθρώσει, να υπερασπιστεί και μέσα στο δικό μας τον χώρο και στο δικό μας τον κλάδο εκείνους που περισσότερο έχουν ανάγκη τη δική του την παρουσία, τότε θα μπορέσει πραγματικά να λύσει αυτή την κρίση εκπροσώπησης και να ανασυγκροτηθεί σαν αυτό το οποίο έχουμε μάθει να λέμε, σαν ο πρώτος επιστημονικός σύλλογος της χώρας. Είναι από τις τελευταίες φορές που έχουμε τη δυνατότητα αυτό να το ξαναπαλέψουμε και να το ξαναπετύχουμε. Καλή μας επιτυχία.